Ακούτε τα podcast του 902.gr. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ζούμε περίεργες μέρες. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και δηλώνει ένα χρόνο μετά τα Τέμπη ότι ως κυβέρνηση κάναμε το καλύτερο. Την ώρα που ακόμα και τα μικρά παιδιά έχουν καταλάβει την άθλια συγκάλυψη από την κυβέρνηση και τον κρατικό μηχανισμό. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και καμιά δεκαριά ακόμη δίπλα του και ποζάρουν με ασθενή που μόλις έχει βγει από χειρουργείο, επειδή η κυβέρνηση του έδωσε τη δυνατότητα επιλογής να πληρώσει για να κάνει αυτό που μέχρι χτες γινόταν δωρεάν και για το οποίο ο άνθρωπος που το έκανε έχει πληρώσει από την πρώτη μέρα που δουλεύει μέχρι σήμερα. Και αν δεν πλήρωνε για να το κάνει, θα έπρεπε να περιμένει μήνες ολόκληρους γιατί η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει γιατρούς. Βγαίνει λοιπόν ο Γεωργιάδης περιχαρής την ώρα που ένας 72χρονος αυτοκτονεί απελπισμένος γιατί δεν βρίσκει το φάρμακο για τον καρκίνο και αυτός ο υπουργός που είναι εμπορίας της υγείας βγαίνει και λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Το κράτος έκανε και εδώ τη δουλειά του σωστά. Τέτοιες μέρες ζούμε. Ζούμε μέρες που όταν ως ΚΚΕ καταγγέλει στη σαπίλα του να υπάρχουν οργανωμένες εταιρείες που εκμεταλλεύονται ακόμα και σεξουαλικά νέα κορίτσια και αγόρια, σε χαρακτηρίζουν σεξιστή. Ζούμε μέρες που η απαράδεκτη, εξοργιστική πρόταση της εισαγγελέως να αθωωθεί το κτίνος για μαστροπία με θύμα ένα 12χρονο παιδί, δεν θεωρήθηκε άξιο γεγονός να σχολιαστεί από κανένα κόμμα εκτός από το ΚΚΕ. Και αναρωτιέσαι, τόση υποκρισία, τόση σαπίλα. Ναι, τόση σαπίλα και τόση υποκρισία αναδύει το σύστημα που υπερασπίζονται. Η Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 θα μείνει στην ιστορία. Δυστυχώς βέβαια θα μείνει στην ιστορία για τους λάθος λόγους. Την Τετάρτη 13 Μαρτίου λοιπόν ψηφίστηκε στη Βουλή κάτι πολύ επικίνδυνο για τον ελληνικό λαό. Κάτι που όπως ομολόγησε η κυβέρνηση πριν την ψηφοφορία δεν έχει προηγούμενο. Για ποιο θέμα συζητάμε? Συζητάμε για δύο μνημόνια συνεργασίας τα οποία προβλέπουν την υπαγωγή αξιωματικών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι ακριβώς έτσι όπως το ακούσατε. Η συζήτηση στη Βουλή και τα όσα προβλέπουν τα μνημόνια για το τι σχεδιάζουν Αμερικανοί και Νατοϊκοί είναι άκρως ανησυχητικά. Είναι άκρως ανησυχητικά, αν και η σημασία τους υποβαθμίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση για να μας πει περίπου το καθιερωμένο δεν είναι αυτό που νομίζετε, ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δύο μνημόνια συνεργασίας. Πριν όμως από αυτό, πριν μπούμε στο περιεχόμενο των μνημονίων, να πούμε ότι τα μνημόνια υπερψηφίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θα πείτε τι πιο σύνηθες, και πως τα μνημόνια προετοιμάστηκαν. Αυτό το μάθαμε από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, από το ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της διακυβέρνησής του. Αυτά δηλαδή που συζητούσαν πίσω από τις κλειστές πόρτες οι Αμερικάνοι με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και όσοι έχουν μείνει, αλλά και όσοι έχουν φύγει. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Το πρώτο μνημόνιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων το ελληνικό προσωπικό άμυνας θα δύναται να τοποθετηθεί σε μονάδες του στρατού των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ευρώπη για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών. Δηλαδή, Έλληνες στρατιωτικοί θα είναι δυνατό να παίρνουν μετάθεση στο στρατό των ΗΠΑ. Στο δεύτερο μνημόνιο προβλέπεται ότι προσωπικό άμυνας της ελληνικής κυβέρνησης δύναται να τοποθετείται στη διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών της απαιτήσεων. Το εν λόγω προσωπικό θα αποκτήσει επιχειρησιακή εμπειρία και τεχνικές γνώσεις, ενώ παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στη διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Στα μνημόνια επίσης προβλέπεται πως το συμβαλλόμενο μέρος υποδοχής, δηλαδή το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, δεν θα τοποθετεί ή θα συνεχίζει να διατηρεί ελληνικό προσωπικό άμυνα σε θέσεις όπου είναι δυνατόν να υπάρξουν άμεσες εχθροπραξίες ή που έχουν ήδη αρχίσει, εκτός αν εγκριθούν εγγράφως από αμφότερα τα μέρη, δηλαδή και από το μητρικό συμβαλλόμενο μέρος και από το συμβαλλόμενο μέρος υποδοχής. Σε απλά ελληνικά δηλαδή, ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό θα πηγαίνει ή θα παραμένει σε εμπόλεμες περιοχές ως μέρος του Αμερικανικού στρατού, εάν το θελήσει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία υπογραφούλα. Αυτά πολύ συνοπτικά είναι εκείνα που προβλέπονται στα δύο μνημόνια και συνεχίζουμε παρακάτω. Τα μνημόνια αυτά
υπογράφηκαν το 2021 και το 2022 σε διαφορετικές ημερομηνίες για το κάθε μέρος του μνημονίου, δηλαδή για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το ερώτημα είναι, γιατί αλήθεια έρχονται για ψήφιση τώρα και δεν ήρθαν όταν υπογράφηκαν? Λογικό είναι αυτό το ερώτημα. Να πούμε εδώ ότι, όπως ενημερωθήκαμε από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, τα μνημόνια αυτά προετοιμάζονται πολύ καιρό πριν την υπογραφή τους. Πότε προετοιμάστηκαν? Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι διαδικασίες ξεκίνησαν το 2015 επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αυτών των εθνικιστών του Καμένου, για όποιον δεν θυμάται. Αυτά για το πρώτο μνημόνιο. Ενώ το δεύτερο μνημόνιο ξεκίνησε κατά την ολιγόμενη περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τους ΑΝΕΛ. Μάλιστα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα δύο αυτά κατάπτυστα και επικίνδυνα μνημόνια ήταν εκκρεμότητες που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ και επειδή κρίθηκαν εθνικά συμφέρουσες προτάσεις, σβήστηκαν ως εκκρεμότητες και υπογράφηκαν ως συμφωνίες. Να λοιπόν, άλλη μια εξαιρετική απόδειξη ότι το κράτος έχει συνέχεια. Όχι βέβαια ότι δεν το ξέραμε τόσα χρόνια, αλλά λέμε. Έτσι λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ προετοίμασε. Η Νέα Δημοκρατία σέρβιρε και τελικά η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν τα φύλλα πορείας για μετάθεση Ελλήνων αξιωματικών στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Και γιατί άλλωστε να μην το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ? Άλλωστε έχει διαπρέψει στα ανατοϊκά ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, έχει διαπρέψει και στα πάνω του και στα κάτω του, στο να παραχωρεί γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών. Εδώ ας ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση. Επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 2002, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στάλθηκαν στο Αφγανιστάν προς υποστήριξη της επέμβασης του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Τα τελευταία τμήματα των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονταν στη χώρα αποχώρησαν άρον-άρον μαζί με τον Αμερικάνικο στρατό το 2021, παραδίδοντας το Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν μαζί με τεράστιο πλεισμό και λοιπά ανταλλάγματα. Επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε η εγκατάσταση τμήματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Κόσοβο ύστερα από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Σερβία το 1999. Κλείνουμε η παρένθεση για το παλιό ΠΑΣΟΚ που παραμένει, όπως καταλαβαίνετε, πάντα νατοϊκό. Θέσαμε όμως ένα ερώτημα προηγουμένως που μάλλον πρέπει να απαντηθεί. Γιατί αφού αυτά τα δύο μνημόνια υπογράφηκαν και προετοιμάστηκαν κάποια χρόνια πριν, ήρθαν τώρα προς ψήφιση? Μήπως είναι άσχετη η ψήφιση των δύο αυτών κατάπτυστων συμφωνιών με τα σενάρια και τις ζυμώσεις στο στρατόπεδο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία? Πιστεύει κάποιος σοβαρός άνθρωπος ότι οι διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη πως δεν τίθεται θέμα αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι αξιόπιστες? Είναι τόσο αξιόπιστες όσο οι διαβεβαιώσεις του παλιότερα ότι δεν θα στείλουν όπλα τεθωρακισμένα και ρουκέτες στην Ουκρανία. Τελικά έστειλε και παραέστειλε τέτοια όπλα στο καθεστώς του Ζελένσκι. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Γιατί άραγε πήγε ο Πρωθυπουργός στην Ουκρανία μέσα σε ένα κλίμα πολεμικού παραλυρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι άσχετη η ψήφιση αυτών των δύο μνημονίων με το γεγονός ότι βήμα-βήμα μεγαλώνει η εμπλοκή της Ελλάδας σε δύο πολέμους? Πλέον, η φρεγάτα Ύδρα είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Το πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος για το πλήρωμά της είναι προφανές από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, από το πρώτο επεισόδιο δηλαδή, στο οποίο ενεπλάκει η ελληνική φρεγάτα. Όπως προφανές είναι ότι η Ελλάδα γίνεται και αυτή θήτης εναντίον άλλων λαών και βέβαια στόχος αντιπίνων. Θα κλείσουμε με μια ενδεικτική σύνοψη. Τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται σε Κόσοβο, Ερυθρά Θάλασσα, Σαουδική Αραβία και όχι μόνο. Αεροσκάφη και πλοία στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια έως τη Μαύρη Θάλασσα εκτελούν ευρωενωσιακές ή άλλες αποστολές. Την τελευταία πενταετία έχουν υπογραφεί διάφορες στρατιωτικές συμφωνίες με άλλα κράτη. Συμφωνίες τις οποίες προβλέπεται και η συνδρομή με στρατιωτικό προσωπικό σε περίπτωση εμπλοκής του ενός από τα δύο μέρη. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε σε μερικές από αυτές τις συμφωνίες. Είναι η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Αυτή η συμφωνία ψηφίστηκε το 2021 από τη Βουλή, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον πολύ αντισυστημικό Βελόπουλο. Έτσι λοιπόν, αν γίνει αύριο μια στραβή από τις πολλές που συμβαίνουν τελευταία, για παράδειγμα στη ζώνη του Σαχέλ στην Αφρική ενάντια στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να στείλει εκεί στρατιωτικό προσωπικό. Το Μάρτιο του 2022 ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και το Βελόπουλο η στρατιωτική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για μια επικίνδυνη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαιότητας στη συνδρομή αντιμετώπισης επίθεσης που θα δεχτεί κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη και προκλητική παροχή του δικαιώματος η μία χώρα να στέλνει και να εγκαθιστά στρατεύματα στην επικράτεια της άλλης.
Και φυσικά, εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία που όλο και εμπλουτίζεται, όπως με τα δύο μνημόνια που ψηφίστηκαν την Τετάρτη που μας πέρασε στη Βουλή. Αυτές οι συμφωνίες δεν υπήρχαν μία δεκαετία πριν, αλλά τώρα υπάρχουν. Και αυτό το λέμε γιατί και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι προετοιμάζονται όλα τα ανταγωνιστικά στρατόπεδα για γενικευμένη ανάφλεξη και για περιφερειακούς υπεριαλιστικούς πολέμους. Εξού και τα πυρηνικά που επιστρατεύει ο Πούτιν, εξού και οι δηλώσεις του Μακρόν για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, εξού και τα τεράστια πολεμικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ή της Ρωσίας και της Κίνας στον Ινδικό ωκεανό. Όπως και να έχει, είναι ένα ακόμα πίξελ στη μεγάλη εικόνα των ανταγωνισμών παγκοσμίως, δηλαδή του Ευρωατλαντικού στρατοπέδου των Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία, και του Ευρασιατικού, Ρωσίας και βασικά Κίνας από την άλλη. Η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα ποτέ δεν έγινε ανέμακτα. Γιατί να γίνει τώρα αλλιώς? Η χώρα μας, με αποφάσεις της κυβέρνησης και την ομοφωνία των άλλων κομμάτων και για λογαριασμό των λίγων αυτής της χώρας, της αστικής τάξης δηλαδή, είναι με τα μπούνια μέσα στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Και οι κίνδυνοι είναι απρόβλεπτοι για το λαό μας και με μεγάλα ωφέλη για κάθε είδους μεγαλοεπιχειρηματίες, για εφοπλιστές, για κατασκευαστικούς ομίλους, για ενεργειακούς ομίλους. Τα συμφέροντα αυτών, των τελευταίων, προβάλλουν ως εθνικά τα άλλα κόμματα. Στην άλλη πλευρά είναι τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα του λαού, τα συμφέροντα των πολλών. Το συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να γυρίσει τώρα πίσω η φρεγάτα Ύδρα. Να γυρίσουν πίσω όλα τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν σε υπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Να σταματήσει κάθε εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας και σε κάθε πολεμικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που έστειλαν τα συλλαλητήρια του ΚΚΕ αυτές τις μέρες σε όλη τη χώρα. Αυτή η δράση του ΚΚΕ, συνολικά η πρωτοπόρα δράση του κόμματος και της ΚΝΕ στους αγώνες, είναι που κινητοποιεί διάφορα γνωστά κέντρα στην αντικουκουέ επίθεση, ακόμα και αν το τίμημα για τους επιτιθέμενους είναι η αυτογελιοποίηση. Αυτό το μήνυμα έχουμε να στείλουμε ως λαός και στις ευρωεκλογές με πιο δυνατό ΚΚΕ. Να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.